διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η διάκριση εμβολιασμένων, ανεμβολίαστων πληγέντων, προκειμένου να διαμένουν με ασφάλεια στις διαθέσιμες δομές, έδωσε χθες ο κ. Μανώλης Παραβολιδάκης, συντονιστής πολιτικής προστασίας. Κ. Ζακίνη, αυτό προβλέπει ο νόμος. Εσωτερικός χώρος τον επισκέπτεται ο εμβολιασμένος. Ακόμη και σε έκτακτη κατάσταση, όπως ο σεισμός. Ακόμη και σε έκτακτη κατάσταση, γιατί φανταστείτε να έχουμε κρούσματα μέσα εκεί, ποια θα είναι η εξέλιξη των πολιτών εδώ και των συμπολιτών μας. Εμείς εισηγηθήκαμε αυτή τη λύση, στον κλειστό χώρο να έχουμε εμβολιασμένους και αναζητούμε άμεσα ένα άλλο επίσης εστιασμένο χώρο, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι μη εμβολιασμένοι. Παράλληλα, όπως ο ίδιος τόνισε, θα υπάρχει η δυνατότητα εμβολιασμού. Επιτρέπεται όποιος από τους συμπολίτες μας θέλει επίσης να εμβολιαστεί αύριο με ένα μονοδοσικό εμβόλιο, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, και θα φιλοξενηθεί και εκείνος στην κλειστή δομή. Για έναν πρωτόγνωρο σχεδιασμό με αυξημένα τα επίπεδα δυσκολίας, έκανε λόγο η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Η κυρία Λένα Μπορμπουδάκη ανέφερε ότι ακολουθείται η εφαρμογή των πρωτοκόλων και πως καθημερινά διενεργούνται rapid test. Υπάρχουν διαμερίσματα αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου, τα οποία είναι διαθέσιμα. Το γνωρίζουμε, έχουν δοθεί από το πρόγραμμα την Αναπτυξιακή, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν έχει λεχθεί από την υγειονομική περιφέρεια ότι ο κόσμος πρέπει να παραμείνει στις σκηνές. Άλλωστε εδώ γίνονται rapid, πρέπει να το πω. Από την γίνονται καθημερινά. Έχουν δοθεί χιλιάδες μάσκες από την πρώτη στιγμή, γιατί είπαμε ότι δεν χάσαμε, πέρα από τον Ιάκωβο, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά χάθηκε άδικα άλλες ανθρώπινες ζωές. Ήδη έδωσε στοιχεία αναφορικά με τα κέντρα υγείας και τη δυνατότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, ενώ έκανε αναφορά και στα μεμονωμένα περιστατικά σεισμόπληκτων, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και μέχρι σήμερα δεν είχαν καταγραφεί. Εμείς προληπτικά, για να είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε θέσει στον ανοιχτό χώρο και μια σκηνή του στρατού και τους δύο οικίσκους. Γίνεται με εξειδικευμένες, δεν θα κάνω περιπτωσιολογία, περιπτώσεις που έχουν ανάγκη χρήσης οξυγόνου, που ενδεχομένως δεν έχουν καταγραφεί, δεν έχουν περάσει από εδώ. Έχετε εντοπίσει τέτοιο κόσμο που μπορεί να είναι μέσα στα χωράφια, μέσα στα αυτοκίνητα και να χρήζει άμεσης, κατηδίαν αν θέλετε, αγωγής? Και μπορείτε να την παρέχετε. Είναι το πρώτο, το πρώτο πράγμα το οποίο ζητήσαμε να καταγραφεί στη σκηνή η οποία βρίσκεται δίπλα στη σκηνή του στο ιατρείο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, μένει ένας ηλικιωμένος ο οποίος είναι με οξυγόνο, διότι δεν θέλει να φύγει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή. Του είπαμε ότι μπορούμε να το μεταφέρουμε σε μονάδα φροντίδας ή στο νοσοκομείο. Ωστόσο θέλει να παραμείνει εδώ. Στο πώς συμπεριφερόμαστε όταν έχουμε ταυτόχρονα μία φυσική καταστροφή και μία πανδημία, στο πλαίσιο επίσημης μελέτης που έχει εκπονήσει η UNESCO, αναφέρθηκε ο σεισμολόγος και συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Έχουν λοιπόν εκφραστεί πάρα πολύ σοβαρές απόψεις μέσα στα πλαίσια της UNESCO ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προηγούνται οι οδηγίες που αφορούν την έκτακτη ανάγκη λόγω φυσικής καταστροφής και έπονται οι οδηγίες για την πανδημία.